Υπάρχουν αρκετά προβλήματα που αντιμετωπίζει το νοσοκομείο αυτές τις ημέρες, όχι μόνο το νοσοκομείο της Καρδίτσας, αλλά όλα τα νοσοκομεία της χώρας. Αυτά τα προβλήματα οφείλονται και στην ύπαρξη του ιού, της γρήπης, αλλά και, και στην κακοκαιρία, η οποία έχει αγγίξει, η θερμοκρασία έχει αγγίξει τους βαθμούς κάτω από το 0, στο πλην 5 και παραπάνω. Αυτά βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, τα προβλήματα έχουν επιπτώσεις και στην υγεία των ανθρώπων, με αποτέλεσμα το νοσοκομείο να είναι επιφορτισμένο να παρέχει υπηρεσίες νοσηλείας σε όλους που έχουν υποστεί προβλήματα. Υπάρχει αύξηση περιστατικών από πτώσεις για το ορθοπαιδικό τμήμα. Θεωρώ ότι υπήρξε μια καθυστέρηση από τη μεριά του Δήμου στον καθαρισμό των δρόμων, με αποτέλεσμα αυτοί στις πρώτες μέρες να έχουν προβλήματα από πάγο, από παγετό, τα οποία είχαν και σοβαρές επιπτώσεις στις κινήσεις των ανθρώπων. Είχαμε αρκετές πτώσεις και πάρα πολλά κατάγματα. Δεν ξέρω τι συμβαίνει σε άλλες πόλεις. Από ό,τι πληροφορήθηκα, δεν είχαν τέτοια προβλήματα. Θεωρώ ότι η καθυστέρηση μεριά του Δήμου να ρίξει το αλάτι που επιβάλλονταν στους δρόμους της Καρδίτσας είχε σαν αποτέλεσμα αυτή την αύξηση των κρουσμάτων, καταγμάτων, αποπτώσεις στους ανθρώπους μας. Ήταν σήμερα η δυσκολότερη μέρα, κύριε Βαρελά? Όχι, θεωρώ ότι οι προηγούμενες μέρες ήταν δυσκολότερες. Σήμερα, με την κακοκαιρία, ας πούμε, αυτή την συνεχή χιονόπτωση, είχαμε λιγότερα περιστατικά στο νοσοκομείο μας. Τις προηγούμενες μέρες ήταν περισσότερα.